λίγες ώρες πριν λήξει η προεκλογική εκστρατεία, γιατί αύριο Σάββατο πια είναι η μέρα που εμείς σιωπούμε και την Κυριακή οι συμπολίτες μας έχουν τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο, όπως γίνεται στις δημοκρατίες, να δώσουν την εντολή τους για την επόμενη τετραετία. Μια εντολή που πιστεύουμε ότι με τη βοήθεια του Θεού και με την ψήφο και τη δύναμη των συμπολιτών μας θα είναι μια εντολή προς τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία για να συνεχίσουμε το έργο που ξεκίνησε την προηγούμενη τετραετία το 2019-2023. Για μένα είναι μεγάλη χαρά το ότι βρίσκομαι στα Γρεβενά, βρίσκομαι στον τόπο μου και είναι πολύ ωραίο να ξαναγυρνά στον τόπο σου και μάλιστα για μια τέτοια ωραία εκδήλωση, γιατί οι εκλογές πέρα από όλα τα άλλα είναι και μια γιορτή της δημοκρατίας. Δίνουμε λοιπόν τον αγώνα μας για τις ιδέες μας, για τα πιστεύω μας, για το πρόγραμμά μας και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Θεωρούμε ότι όπως και στην πρώτη εκλογή της 21ης Μαΐου και στη δεύτερη εκλογή θα πάει καλά, θα πάει καλύτερα, γι' αυτό αγωνιζόμαστε και η εντολή που έχουμε από τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη είναι ότι η μάχη για μας τελειώνει το βράδυ της Κυριακής όταν καταμετρηθούν και οι ψήφοι και αρχίζει η νέα μάχη, όπως είπαμε, τη βοήθεια του Θεού και την ψήφο των συμπολιτών μας τη Δευτέρα το πρωί για τη νέα τετραετία. Το μήνυμα είναι ότι δεν πρέπει να λείψει κανείς από τις κάλπες. Είναι μια νέα εκλογική αναμέτρηση, αλλά από την άλλη, να το πούμε και είναι το πιο σημαντικό, κυρίως για τα νέα παιδιά, ότι δεν είναι σωστό να αφήνεις κάποιους άλλους να αποφασίζουν για τη ζωή σου. Έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο θέλω να στείλω έτσι, με την ευκαιρία της σημερινής ομιλίας εδώ, της σημερινής εκδήλωσης, είναι να πάνε όλοι στις κάλπες, να ψηφίζουν αυτό που πιστεύουν, αυτό που θέλουν, αλλά να μην λείψουν, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα συνδιαμορφώσουμε το αύριο για την πατρίδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.